ελπίδα σβήνει στην κήτη του γεροποτάμου. Περίπου ένα χιλιόμετρο από το σημείο που η 30χρονη Ροδούλα και ο 29χρονος Κωνσταντίνος εξέπεμψαν σήμα κινδύνου, εντοπίστηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι το μοιραίο αυτοκίνητο, θαμμένο κάτω από τόνους λάσπης. Είχε παρασυρθεί από την Πάνω Διάβαση περίπου σε απόσταση ένα χιλιόμετρο. Ήταν στην κήτη του ποταμού σε βάθος 2,5 μέτρα, σκεπασμένο από φερτά υλικά και προεξήχε μόνο το πίσω μέρος. Η άμορφη μάζα των σιδερικών κρύβει μέσα της την κορύφωση της ασύλληπτης τραγωδίας. Δίτης της ΕΜΑΚ, με σχεδόν μηδενική ορατότητα μέσα στη λάσπη, πιστοποιεί ότι στην καμπίνα υπάρχουν νεκροί. Έχουν βγάλει δύο. Εγκλωβισμένοι μέσα στο ασήμι Hyundai, το οποίο τους παρέσυρε στο θάνατο, ξεκληρίζοντας ουσιαστικά τις δύο οικογένειες. Έπειτα από 36 ώρες προσπαθειών, πάνω από 100 πυροσβεστών, καταφέραμε και εντοπίσαμε το αυτοκίνητο που βρίσκονταν μέσα και τα 4 άτομα, τα οποία ανασύρθηκαν και παραλήφθησαν από το ΕΚΑΒ. Και οι πλέον ψύχρεμοι λυγίζουν. Όσοι γνώριζαν τα θύματα και όλοι όσοι έζησαν από κοντά την αγωνιώδη επιχείρηση, με την ελπίδα πως ίσως κάποιος από τους αγνοούμενους θα μπορούσε να έχει σωθεί. Όχι, από ό,τι είδαμε μέσα δεν φορούσε ζώνες, αλλά το αυτοκίνητο είχε τελαπάρει αρκετές φορές. Δυστυχώς στην κατάσταση που ήταν τα θύματα δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε ποιος οδηγούσε. Η μοίρα όμως επεφύλαξε δραματικό φινάλε για τη ζωή του νεαρού ζευγαριού, ο 29χρονος Κωνσταντίνος Γιαννακάκης και η 30χρονη σύζυγός του Ροδούλα Τσαγκαράκη αφήνουν πίσω τους την νεογέννητη κορούλα τους, που έμεινε με τη γιαγιά της προκειμένου η οικογένεια να πάει στο γλέντι του γάμου. Δεν υπολογίζεις ότι κόβει το δρόμο, το ποτάμι κάθετα. Και εκεί ακριβώς όσο το σκέφτεσαι, σε έχει πάρει κιόλας. Και τελειώνει η ιστορία. Ο πόνος είναι αβάστακτος για τους συγγενείς τους που δεν αντέχουν στη θέα των νεκρών. Οι πρώτες ενδείξεις ανέφεραν πως τουλάχιστον δύο από τα θύματα ήταν μέσα στο γιοταχή, το οποίο ήταν καλυμμένο με λάσπη και μπάζα. Δυστυχώς οι άνθρωποι πληρώσανε την άγνοια, γιατί ήταν η πρώτη φορά που είχαν έρθει στην περιοχή τη δικιά μας. Στη διάρκεια της επιχείρησης επιστρατεύτηκε μηχάνημα που ανέσυρε το αυτοκίνητο, ώστε τα σωστικά συνεργεία να ψάξουν ανάμεσα στη λάσπη και για τους άλλους αγνοούμενους. Η επιβεβαίωση ήρθε γρήγορα και ήταν δραματική. Η 20χρονη Μαριλένα Τσαγκαράκη και η 58χρονη μητέρα της Μαρία Χατζιπάνου μεταφέρονται με φορείο μέχρι το ασθενοφόρο. Το πικρό γιατί στα χείλη όλων παραμένει αναπάντητο. Η επισήμανση του εκπαιδευτή οδήγησης και κατοίκου της περιοχής Γιώργου Σταθωράκη είναι απόλυτα ανατριχιαστική. Οι κάτοικοι της περιοχής γνωρίζουν τη θανάσιμη παγίδα που κρύβει η διάβαση σε περίπτωση βροχής. Όμως ακόμη και εκείνοι έχουν πολλές φορές κινδυνεύσει. Πρέπει να φανείς δυνατός και ψύχρεμος να μπορέσεις να βγεις από το αυτοκίνητο. Αν δεν βγεις, δεν έχεις περιθώρια. Έτσι. Και από την ώρα που βγεις, παλεύεις να δεις πώς θα πιάσεις, πού θα πιάσεις και πού θα πιαστείς για να βγεις έξω. Δεν θυμάμαι τώρα, γιατί τα μάτια σου είναι κλειστά. Δεν μπορείς να σταματήσεις. Μπαίνουν οι λάσπες και όλα αυτά. Έτσι. Παλεύεις. Προσεύχεσαι, βλέπεις το θάνατό σου, βλέπεις ότι τελειώνεις και λες κάνω ό,τι μπορώ. Πολλαπλασιάζεται η δύναμή σου, έτσι, προφανώς και το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω. Πόσο μάλλον το νεαρό ζευγάρι που βρισκόταν ίσως για πρώτη φορά στην περιοχή. Με τη διαδρομή όπως φαίνεται να προτείνεται συντομότερη στο GPS που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι οδηγοί όταν κινούνται σε άγνωστες περιοχές. Προφανώς να είχαν βάλει και κάποιο GPS και τους κατεύθυνε από το παράδρομο εκείνο, όπου οι ντόπιοι ξέρουν την επικοινωνότητά του. Παρ' όλα αυτά και ορισμένοι ντόπιοι την έχουν πατήσει κατά καιρούς, γιατί με ρίσκο πάνε και περνάνε από τη διάβαση αυτή, που παρόλο που μπορεί να έχει λίγο νερό, είναι επικίνδυνο. Ναι, σε γάμο ήταν εδώ πιο κάτω στο κέντρο. Την περιοχή δεν την ήξεραν, έτσι. Όχι. Μαρτυρία του ανθρώπου που κινδύνευσε στο ίδιο ακριβώς σημείο και σώθηκε από θαύμα είναι καθηλωτική.
Ο ίδιος περιγράφει πως σώθηκε με τη σκέψη του να γυρίζει στη φρίκη που έζησαν οι τέσσερις άνθρωποι που έσβησαν στα παγωμένα νερά του Γεροπόταμου. Εγώ έβλεπα για ένα λεπτό. Μετά δεν μπορώ να δω άλλο. Κλείνω τα μάτια μου αφού έχουν γεμίσει λάσπες τα μάτια μου και η μύτη μου και ο λαρυγκάς μου και όλα. Αναπνέεις με δυσκολία, παίρνεις μια ανάσα σαν να κάνεις ψαροτούφεκο, την κρατάς πολλή ώρα για να μπορέσεις να ξαναβγεις πάνω να αναπνεύσεις, έτσι, σε τρέχει το νερό με λιγιώδη ταχύτητα και απλά η τύχη είναι ότι το νερό, ο δρόμος λέω, το ποτάμι δεν είναι ευθεία. Κάποια στιγμή νιώθεις ότι σε πετάει σε άκρες. Αν καταφέρεις να στωθείς εκείνη τη στιγμή και να πιαστείς πατώντας γερά στα πόδια σου, έχει καλός. Έτσι, το αυτοκίνητό μου βρέθηκε μετά από, αυτό συνέβη σας λέω, το δικό μου περιστατικό τέλη του Νοεμβρίου και το αυτοκίνητο βρέθηκε στα μέσα του Αυγούστου.